Σοφία, αρχηγέ της Στρατιάς, Γενική Επιθεωρητά Βορειοελλάδος, κυρίες και κύριοι, είμαι περήφανος για την ελληνική αστυνομία και είμαι περήφανος για την αστυνομία της Θεσσαλίας. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Είμαι περήφανος γιατί ήταν εκεί όταν τη χρειαζόμασταν. Είμαι περήφανος γιατί δεν έκανε πίσω ούτε στιγμή. Είμαι περήφανος γιατί έφτασε μέχρι τέλους στο αποτέλεσμα. Και εξηγούμε. Με την πανδημία κινδύνευσε η Θεσσαλία, κινδύνευσε η Λάρισα. Και άμεσα ο Αστέριος, ο Ματζιώκας και όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας δράσανε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και σώθηκε η Λάρισα. Και διατηρήσαμε ανέπαφο το γενικό πληθυσμό. Και κάναμε ένα πρωτόγνωρο σχέδιο παγκοσμίως, μόνο στην Λάρισα, μόνο στη Θεσσαλία, καραντίνα στην καραντίνα. Και στην αρχή που κανείς δεν ήξερε αυτόν τον αόρατο εχθρό, που δεν ήξερε να το αντιμετωπίσει, τον αντιμετωπίσαμε με σοβαρότητα, με αποτελεσματικότητα και ανθρώπινα. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία στον Ιαννό και μαζί με την αστυνομία το στρατό που είναι εδώ, την αεροπορία, την πυροσβεστική και όλους τους ανθρώπους, γιατί κάναμε 1.200 διασώσεις μέσα σε μία νύχτα. Πρωτόγνωρο νούμερο. Και να το γράψουν και να το πούν, ήταν εκεί η αστυνομία, ο στρατός, και έσωσε 1.200 άτομα. Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που δεν είχε ξαναζήσει η χώρα. Είδατε τι έγινε στην προηγμένη Γερμανία με μισό Ιαννό. Μισό ύψος βροχής. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί είχαμε προγραμματισμό, είχαμε αγάπη στον συνάνθρωπο και ενσυναίσθηση της κατάστασης. Γιατί τρέξαμε γρήγορα για αυταπάρνηση. Και δεν θα ξεχάσω το βράδυ του Ιαννού στο Ξηριά, στον Αλμυρό, που ζητούσαν βοήθεια 3 δικοί μας άνθρωποι και μάλιστα Λαρισαίοι, αδύνατο να σωθούν, και το αδύνατο έγινε δυνατό χάρη στην αστυνομία, στο στρατό, στην αεροπορία. Και σώθηκαν ζωές. Αυτή είναι η ελληνική αστυνομία, αυτός είναι ο ελληνικός στρατός. Να μην ξεχάσουμε μέσα σε αυτόν τον χρόνο και την άλλη μεγάλη ζημιά που μας έτυχε, ο σεισμός. Δεν έλειψε από κανένα σπίτι σεισμόπληκτο ούτε καρφίτσα. Γι' αυτό οφείλεστε στην ελληνική αστυνομία. Γιατί φιλούσε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιατί ήταν εκεί πριν το σεισμό. Αυτή είναι η ελληνική αστυνομία. Είμαι περήφανος που συνεργάζομαι. Και συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Και εκείνοι οι οποίοι δεν αφήνουν την αστυνομία να κάνει σωστά τη δουλειά της και ακούν, εκείνοι κι ας είναι απότες μερικοί, να βάλουν τη λογική, το συναίσθημα και την αγάπη στον άνθρωπο. Γιατί όλα αυτά γίνονται για την αγάπη προς τον άνθρωπο. Εμείς συνεργαζόμαστε και γι' αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία των περιφερειών. Ναι, συνδράμαμε στην ελληνική αστυνομία. Ναι, δώσαμε πάνω από 100 χρηματοδότηση για 100 και πλέον αυτοκίνητα ή SUV ή 50 και πλέον μηχανές, 3 ανακριτικά και ό,τι άλλο υλικό σύγχρονο τεχνολογικό ήθελε. Ήταν χρέος μας. Ήταν υποχρέωση και έπρεπε το κράτος να το έχει κάνει τόσα χρόνια. Ήταν υποχρέωση να εξυγχρονιστεί η αστυνομία και να νιώθει ασφαλής η αστυνόμος και ο αστυνόμος. Είμαστε εδώ και πραγματικά είμαι περήφανος που συνεργάζομαι με τον Αστέρι τον Μπατζόκα και όλους τους αστυνομικούς σε μικρά καθημερινά προβλήματα που ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα για το καθένα Θεσσαλό, για την καθεμία Θεσσαλή, αλλά και για τα μεγάλα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα όμως μια παράκληση. Προχθές έγινε ένα μεγάλο έγκλημα. Ένα μεγάλο έγκλημα για την ανθρωπότητα, για τη φύση, ένα μεγάλο έγκλημα. Χτυπήσαν και σκοτώσαν τον Κωστή, τη μασκότ
Θεσσαλονίσου. Να βρούμε ποιος το έκανε. Γιατί αυτός, για αυτή η φώκια είναι ένας κρίκος της αλυσίδας της ίδιας μας της ζωής και της ζωής των παιδιών μας. Και χρειάζεται να φτάσουμε να βρούμε ποιος και γιατί. Σας ευχαριστούμε πραγματικά στο πρόσωπό σας, κύριε Ματζόκα και κύριε Γενική Γραμματέα, και πέστε χαιρετισμούς πολλούς στο φίλο υπουργό του Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Στο πρόσωπό σας ευχαριστούμε την καθεμία και τον καθένα αστυνομικό. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να προσφέρετε ασφάλεια που είναι και το ζητούμενο της ανθρωπότητας.